ξεκινήσουμε τη σημερινή πραγματική ενημέρωση του λαού μας, όχι σαν αυτοί που ετοιμάζονται να δώσουν σε λίγη ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καταγγέλλοντας την αυταρχική ενέργεια κυβέρνησης και Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι κατέθεσαν αγωγή σε βάρος των συναδέλφων μας υγειονομικών, του Πέτρου Πεντέλη, οι οποίοι αγωνίζονται για να κρατηθεί το νοσοκομείο ανοιχτό, με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας υγείας, κατέθεσαν αγωγή για να βγάλουν παράνομη και καταχρηστική την απεργία, αυτό που ζητούνε να μην κλείσει το νοσοκομείο του Πέτρου Πεντέλη, να μην κλείσει η εφημερία του, που από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχει εξετάσει πάνω από 11.000 παιδιά και έχει νοσηλεύσει πάνω από 1.000 παιδιά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε επίσης τη σημερινή μας συνέντευξη καταγγέλλοντας ένα περιστατικό που θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα. Γνωρίζετε όλοι ότι η κυβέρνηση αντί να στελεχώσει τα νοσοκομεία με μόνιμο προσωπικό, με μόνιμους γιατρούς, επιστρατεύει γνωστούς ιδιώτες συναδέλφους για να παλώσει όπως κάποιες τρύπες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, χθες η αστυνομία πήγε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σερών και έδωσε χαρτί επιστράτευση σε συνάδελφο πλεμονολόγο που ήδη εργάζεται ως μόνιμο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βάφτισαν δηλαδή ιδιώτη ένα συνάδελφό μας που προσφέρει ήδη τις υπηρεσίες του ως μόνιμος. Δεν είναι αστοχία, συνάδελφοι, δεν είναι απλό λάθος, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, δεν οφείλεται στη διαχειριστική τους ανικανότητα. Απέναντίας είναι ικανότατοι όταν πρόκειται να υλοποιήσουν τη βάρβαρη πολιτική τους. Είναι μία ακόμα απόδειξη πόσο μικρή σημασία δίνουν όταν πρόκειται για την υγεία και τη ζωή μας. Δύο χρόνια τώρα οι δημόσιες μονάδες υγείας πληρώνουν με βαρύ τίμημα εξαιτίας της εγκληματικής διαχείρισης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όχι μόνο δεν έχουν ενισχυθεί τα νοσοκομεία με προσωπικό, απέναντίας οι υγειονομικοί, που έτσι κι αλλιώς δεν φτάναμε πριν την έναρξη της πανδημίας, είμαστε λιγότεροι από ό,τι πριν δύο χρόνια. Οι ελλείψεις σε προσωπικό ήταν και παραμένουν τραγικές. Τώρα έχουν πάνε εκπληκτικές διαστάσεις, χρονοβόρες διαδικασίες και ελάχιστες προσλήψεις που δεν επαρκούν ούτε καν για την αναπλήρωση των καιρών από τις συνταξιοδοτήσεις και απολύσεις. Γιατροί και νοσηλευτές συνταξιοδοτούνται, απολύονται, αρρωσταίνουν, πεθαίνουν, εξωθούνται σε παρέτηση, αναζητώντας κάπου αλλού δουλειά, ελπίζοντας σε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δεκατοντάδες συνάδελφοι, νέοι συνάδελφοι, περιμένουν στην ουρά για μία από τις γνωστές μόνιμες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Λιγότεροι γιατροί από ό,τι πριν, είμαστε αναγκασμένοι να περιθάλπουμε διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό ασθενών. Έφτασαν στο σημείο να δίνουν εντέλεστε για να κλωνοποιηθούμε. Δίνουν εντέλεστε σε γιατρούς την ώρα που εφημερεύουν, πάλι με εντέλεστε, την ώρα που εξετάζουν δηλαδή ασθενείς στα επίγοντα, να διακτηνιστούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να εμβολιάσουν ασθενείς κατοίκων. Το αφήγημα για την πλημμυρίδα προσλήψεων καταρρίπτεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι εφεδρίες για να αντικατασταθεί αυτό το 1,5% των υγειονομικών που νοσεί σύμφωνα πάντα με τις δικές τους εκτιμήσεις. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καρδίτσας, που εδώ και 3 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μία προκήρυξη θέσης μόνιμου γιατρού, έφτασαν γιατροί θεστικοί στον COVID και με επίρετο για 2 μέρες να εφημερεύουν. Για ποια ενίσχυση λοιπόν σε έτσι υποδυναμικό μιλάμε? Βαφτίζουν προσλήψεις, μετρώντας διπλά και τριπλά αυτούς που ήδη υπηρετούν ως συμβασιούχοι. Μια σειρά τροπολογίες που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά
κρίσης δεν είναι να ενισχύσει με μόνιμο προσωπικό το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά να εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερες περικοπές των δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας είναι στο κόκκινο, με το προσωπικό αποδεκατισμένο, κάτω από τα όρια ασφαλούς λειτουργίας και εφημέρευσης, με εξουθενωμένους υγειονομικούς από τις αλλεπάλληλες εφημερίες και τις απανωτές βάρκες χωρίς ρεπό. Την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη δύο παράλληλα επιδημικά κύματα, με την όμικρον να επελάβνει, τα ενεργά κρούσματα να εκτοξεύονται σε εκατοντάδες χιλιάδες, με ένα μεγάλο ποσοστό των κρούσματων που αγγίζει το 20-30% να οφείλονται στο περισσότερο παθογόνο στέλεχος της ΔΕΛΤΑ, η κυβέρνηση καλλιεργεί τον εφησυχασμό. Δεν διστάζει να διαδίδει επικίνδυνα σενάρια ότι πλησιάζει το τέλος της πανδημίας για να μην πάρει μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας μας. Τα κρούσματα είναι έως και 50 φορές περισσότερα σε καθημερινή βάση σε σχέση με την περίοδο του τρίτου κύματος της πανδημίας που κυριαρχούσε η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Επομένως, ακόμα και αν η νόσηση από την όμικρον είναι σχετικά λιγότερη βαριά, η τεράστια διαφορά θα οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης στο ΕΣΥ. Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ήδη γονατίσει από την αύξηση των νοσηλιών σε συνδυασμό με την απουσία πρακτικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της επάρκειας και των αποψηλωμένων κέντρων υγείας, με ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση όσων μπορεί να μην είναι βαριά άρρωστη, αλλά δεν πάρουν να χρειάζονται διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση. Στα τμήματα επιγόντων περιστατικών σημειώνεται ρεκόρ προσελέξεων, οι εισαγωγές COVID ασθενών έχουν αυξηθεί κατά 35% μέσα σε λίγες μόνο μέρες, COVID ασθενείς στηβάζονται σε ράζα και πορεία στο τέλος κάθε εφημερίας, περιμένοντας ώρες μέχρι και ολόκληρα 24 ώρα να διακοπιστούν σε άλλα νοσοκομεία ή να επιστρέψουν σπίτι. Τα πρωτόκολλα υπερμετάδοσης και ανοσίας της Αγγέλης, όσους αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας που είναι αποκλεισμένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας εξαιτίας της μετατροπής του συστήματος
επιστήμονες καθηγητές, μέλη της Επιτροπής Ειδικών. Ανοσία της Αγέννης για τον λαό, ανοσία για τα κέρδη των λίγων. Ανακύκλωση των λίγων και των λίγων.